Πάμε να συνομιλήσουμε σε αυτό το σημείο με τον κύριο Νίκο Ριγάκη. Είναι ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εστίασης Διασκέδασης του Νομού Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, είναι γεγονός, κύριε Ριγάκη, ότι επικρατεί η αναστάτωση και μάλιστα μεγάλη. Το ζείτε στο πετσί σας, για να το πούμε απλά. Πέρυσι ήσασταν κλειστά. Φέτος λειτουργείτε με τα πάρα πολλών κόπων και βασάνων. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αρχικά, ξεκινώντας, αν όλα αυτά τα ίξεις αφήξεις γύρω από τα νέα μέτρα αποτυπώνονται και στην πράξη και στα ταμεία σας και στις ακυρώσεις και σε τι ποσοστό, αν μπορείτε να μας πείτε κατά προσέγγιση, να μας δώσετε κάποιους αριθμούς. Θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν πάρα πολλές ακυρώσεις από ανθρώπους οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους ότι θα πρέπει όσοι εμβολιασμένοι να κάνουν rapid test, αν και οι δηλώσεις είναι ότι το μέτρο αυτό πάρθηκε πίσω, αλλά ακόμα δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι από την περίοδο, μετά την περίοδο του καλοκαιριού, ο τζίρος έχει μειωθεί πάνω από το 50% στα μαγαζιά μας. Διότι ο κόσμος φοβάται πλέον, μόλις αυτές τις εξελίξεις που γίνεται στην Ελλάδα με τον κορονοϊό, φοβάται ή δεν θέλουν να εμβολιαστούν, ή ανεμβολίαστοι μάλλον δεν θέλουν να κάνουν τα τεστ για να πηγαίνουν στα μαγαζιά μας, ή οι εμβολιασμένοι φοβούνται. Οπότε υπάρχει μια αγανάκτηση από τον κόσμο και από εμάς τους επιχειρηματίες που δεν μπορούμε να δουλέψουμε τα μαγαζιά μας. Είπατε ότι ο κλάδος βρίσκεται σε μείωση του κύκλου εργασιών εδώ και αρκετούς μήνες και μάλιστα σε ποσοστό που ξεπερνά το 50%. Το θέμα είναι πού βρίσκεται, κύριε Ριγάκη, η χρυσή τομή και ποια είναι τα αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία θα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί για τον πολύπαθο αυτό κλάδο. Δεν ήταν μόνο ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός ήρθε για να δώσει τη χαριστική βολή. Κοιτάξτε, αυτό το που έχουμε πει εμείς πάρα πολλές φορές είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να σταματήσει να στοχοποιεί τον κλάδο της εστίασης, ότι αυτό είναι το μαύρο πρόβατο της αγοράς, όπου στον κλάδο αυτόν εξαπλώνεται κυρίως ο κορονοϊός. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το αστείο πλέον και να δούμε λίγο τα πράγματα σοβαρά. Αυτό που λέμε είναι, είχαμε κάνει κάποια αιτήματα προς την κυβέρνηση ζητώντας κάποιες ενισχύσεις του κλάδου μας, όπως είναι η απαλλαγή των ενοικίων, είναι ένα ποσοστό από το κομμάτι των ενοικίων, όπως ήταν η απεμπλοκή από το κομμάτι των ασφαλιστικών για τους εργαζόμενους και το προσωπικό τα δικά μας και πάρα πολλά άλλα αιτήματα, τα οποία δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει συνεχώς το ίδιο τροπάριο, ότι εμείς φταίμε σε όλο αυτό, δείχνοντας πάντα με το δάχτυλό της ότι η εστίαση είναι το μαύρο πρόβατο και δεν κάνει τίποτα. Αυτό που λέμε λοιπόν, με απλά πράγματα και απλά λόγια, είναι ό,τι θεωρούν κατάλληλο να πάρουν σαν μέτρο, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η εξάπλωση του κορονοϊού, εμείς είμαστε θετικοί σε αυτό. Βάζουμε την πλάτη μας όπως κάνουμε πάντα. Τι θα δώσει όμως αντισταθμιστικά στην εστίαση, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι? Δεν είμαστε βιώσιμοι αυτή τη στιγμή. Μπαίνουν όλο αυτό, περιμέναμε πώς και πώς τις γιορτές για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια έξοδα σπασμένα και βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι τραγική. Αν κυκλοφορήσετε έξω στους δρόμους, θα δείτε ότι τις καθημερινές κυρίως δεν κυκλοφορεί κανένας στον δρόμο. Και το θέμα είναι, κύριε Ριγάκη, αν δεν πάει καλά αυτό το επίμαχο διάστημα, αυτές οι 10-15 ημέρες, τον Ιανουάριο, σε τι μπορείτε να προσδοκάτε? Θα πρέπει όλοι να περιμένουμε ότι κάποια στιγμή όλη αυτή η φούσκα, να το πω έτσι, θα σκάσει. Δεν γίνεται να κατηθεί βάλτας συνέχεια πλάτη και στηρίζοντας οι ίδιοι επιχειρηματίες τις επιχειρήσεις τους έτσι. Κάποια στιγμή όλο αυτό θα εκραγεί και οι συνέπειες θα είναι ένα ντόμινο καταστροφικό στην αγορά. Διότι δεν είναι μόνο η εστίαση τα καταστήματα καθεαυτά τα οποία έχουν το πρόβλημα. Έχουν και οι εργαζόμενοι τους, έχουν και οι εταιρείες που προμηθευόμαστε εμείς τις πρώτες ίδιες για να δουλέψουμε. Έτσι, όλα είναι μια αλυσίδα, κύριε Ριγάκη. Είναι μια μεγάλη αλυσίδα που δεν την έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος, ούτε η ίδια κυβέρνηση προφανώς. Όλη αυτή η κατάσταση, έτσι όπως την περιγράφεται, αποτυπώνεται πολύ χαρακτηριστικά και σε αριθμούς. Σε πανελλαδικό επίπεδο, αν δεν κάνω λάθος, το 44% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι δεν είναι βιώσιμες. Μπορούμε να το φέρουμε λίγο στα καθημάς, να δούμε σε τοπικό επίπεδο τι γίνεται στο Ηράκλειο συγκεκριμένα. Τι ποσοστό επιχειρήσεων δεν θα είναι βιώσιμες την επόμενη μέρα με όλα αυτά που ζούμε? Όταν σε αυτή τη στιγμή σας λέω ότι ο πραγματικός αριθμός είναι 50% μείωση τζίρου, γιατί για πραγματικούς αριθμούς μιλάμε, και όταν αυτή τη στιγμή πέραν της μείωσης του τζίρου βλέπουμε εταιρείες οι οποίες, π.χ. σας λέω, ένα πρόβλημα είναι το θέμα της ηλεκτροδότησης των καταστημάτων, το οποίο οι λογαριασμοί έχουν εκτοξευθεί. Μιλάμε για 100% αυξήσεις σε πολλές περιπτώσεις. Το λιγότερο είναι 50% αύξηση.
Μιλάμε για εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίες έρχονται και απαιτούν χρήματα αναδρομικά, ακόμα και την περίοδο που ήταν κλειστά τα καταστήματα, τους μήνες του lockdown. Μιλάμε για ένα γενικότερο τσουνάμι ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες που αγοράζουμε τα μαγαζιά μας. Βλέπουμε αυτό το τέλος που θα μπει τώρα από το καινούριο χρόνο. Έχοντας και πρώτον πυλόν ότι από τον καινούριο χρόνο θα πρέπει να ξεκινήσουμε να πληρώνουμε τις επιστρεπτές προκαταβολές, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πράγμα έχει γιγαντωθεί και θα πρέπει κάποια στιγμή, όχι θα πρέπει, θα το δούμε μπροστά μας, να γίνει μια μεγάλη έκρηξη.